Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Έχουμε θεματάρα σήμερα, προσδεθείτε. <laughs> <laughs> από τον τίτλο νομίζω οι παλαιότεροι θα αντιληφθείτε τι θα προκύψει. Για τους καινούριου έχουμε άλλη μια αστεία, παύλα, γελία, ιστορία με έναν άρχισο ή ναρκησεστή. Ναύκη είναι ένα άνθρωπο με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα. Για όσου είστε καινούργοι εδώ, θα σας παραθέσω στην περιγραφή αυτού του βίντεο τον σύνδεσμο για το πέμπτο επεισόδιο του podcast από το κανάλι μα, όπου εξηγείται με σαφήνεια τι σημαίνει ο ναρκιστισμό ω ένα εναντιωματικό τύπο προσωπικότητα. Κάτω από το χθεσινό βίντεο, είδα μια ερώτηση που παίρνω τώρα την ευκαιρία να την απαντήσω τι σημαίνει ένα αντιωματικό τύπο προσωπικότητα. Τι σημαίνει έναν στυλ προσωπικότητα. Ο όρο ένα στυλ προσωπικότητα σημαίνει ανθρώπου οι οποίοι έχουν έναν προβληματικό τύπο προσωπικότητα, έναν αντιδραστικό τύπο προσωπικότητα και πολλοί από αυτού είναι οι άνθρωποι με ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα θα μπορούσε να είναι και ένας άνθρωπος με ένα αντικοινωνικό στυλ προσωπικότητας ή ένα ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητας. Όταν μιλάμε για στυλ προσωπικότητας ή τύπους προσωπικότητας, μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην συναντούν τα κριτήρια για να έχουν μια επίσημη κλινική διάγνωση για κάποια διαταραχή προσωπικότητας, συγκεντρώνουν όμως αρκετά χαρακτηριστικά ώστε να μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε οποιαδήποτε επαφή μαζί τους και επικοινωνούν μαζί τους καθιονδήποτε τρόπο και έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους να αντιληφθούν να αναγνωρίσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτό που θα λέγαμε στην καθομιλουμένη παλιό χαρακτήρα και ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τίμοι, δεν είναι εντόμπροι, δεν είναι συνεννοήσιμοι, δεν είναι επικοινωνιακοί, κοροϊδεύουν τους άλλους και βγάζουν τα δικά τους αποθυμένα πάνω στους άλλους. Ξαναλέω, Μπορεί ένα άνθρωπο να έχει έναν αρκησιστικό στυλ προσωπικότητα, αλλά να μην έχει μια επίσημη διάγνωση ναρκηστική διαταραχή προσωπικότητα, χωρί αυτό να τον κάνει λιγότερο ναρκησιστή. Η επιστολή που έχω είναι από μία φίλη, η οποία είναι μία γυναίκα κοντά στη δικιά μου ηλικία. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι επαγγελματικά επιτυχημένη με πάρα πολλούς δικούς της κόπους και προσπάθειες. Έχει σπουδάσει ένα αντικείμενο το οποίο εξασκεί με πολύ κόπο, με πολύ συνέπεια. Είναι επιτυχημένη στον τομέα της. Υπήρξε πανδρεμένη στο παρελθόν και έχει και παιδιά από τον πρώτο της γάμο. Και σε μια ηλικία έτσι, γύρω στα 45 αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα, τι της έπεσε, της έπεσε στο λαχείο ένας τύπος ο οποίος ήταν αρκησιστής. Άμα ρε Η αρχή σε χαιρετώ με αγάπη. Μόλις βγήκα από μία τοξικότατη σχέση με ένα σου και βάζει και πέντε θαυμαστικά εκεί γιατί είναι η πρώτη φορά που συναντά κάποιον τέτοιον. Είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζει ότι συναντά κάποιον τέτοιον και τη έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Εδώ θέλω να πω ότι πολύ συχνά λέμε ότι οι άνθρωποι οποίοι μεγαλώσαμε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, όταν παιδιά δεχθήκαμε κακοποίηση και παραμέληση, πιο εύκολα γινόμαστε θύματα άνθρωπο με ένα στυλ προσωπικότητα. Μπορεί όμω και κάποιο να συναντήσει αργότερα στη ζωή έναν αρκισιστή και να μην έχει τα αντισώματα ούτω ώστε να τον αναγνωρίσει και να τον αποτρέψει από του να του αλώσει τη ζωή. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να έχουμε περάσει οπωσδήποτε δύσκολα παιδικά χρόνια για να συναντήσουμε στη ζωή μας ναρκισιστή ή ναρκισιστές. Μπορεί να τους συναντήσουμε και χωρίς να το επιδιώξουμε έστω και υποσυνείδητα επειδή είναι παντού, ζούμε ανάμεσά τους. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα του ναρκισισμού τη προσωπικότητα. Μόλις βγήκα λοιπόν από μια τοξικότατη σχέση με ένα και μετά έμαθα ότι λίγο πριν χωρίσουμε ήδη βρήκε το επόμενο θύμα. Σιγά μη μείνει ο ναρκισός χωρίς supply, χωρίς ναρκισιστική τροφοδοσία ή παροχή. Η ναρκισιστική τροφοδοσία, η παροχή είναι ό,τι παίρνει ένας ναρκισιστής από τα θύματα του. Την σημασία του, την ενέργεια του, το χρόνο του, το χρήμα του και το καθεξής. Ο τύπος αυτός μπήκε στη ζωή μου με το γνωστό love bombing, το γνωστό βομβαρδισμό αγάπης. Οι ναρκισιστές όταν πλησιάσουν όταν προσεγγίσουν ένα καινούριο θύμα και λέμε θύμα επειδή είναι κατεξοχήν κακοποιητική και εκμεταλλευτέ τις σχέσεις τους γι' αυτό λέμε τους ανθρώπους που μπλέκουν μαζί τους τα θύματα τους όταν λοιπόν πλησιάσουν ένα καινούριο θύμα το κάνουν με το λεγόμενο βομβαρδισμό αγάπης. Σε βομβαρδίζουν με αγάπη, σε βομβαρδίζουν με τρυφερότητα, με ρομαντισμό, με ρομαντικές χειρονομίες προκειμένου να σε πείσουν ότι έχεις πετύχει στο δρόμο σου έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Έλεγε πως ήμουν η γυναίκα της ζωής του, το άλλο του μισό, πως θα γερνούσαμε μαζί. Μεγάλες κουβέντες. Φυσικά αυτές τις κουβέντες μπορεί να τις λέει κάποιος και να τις εννοεί και να τις κάνει και πράξη αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος μας λέει πως είμαστε ο άνθρωπός του πως είμαστε το άλλο του μισό και ότι θα γεράσουμε μαζί ότι όντω το νιώθει έτσι το βιώνει και το εννοεί. Μπορεί να το λέει και στα πλαίσια του βομβαρδισμού αγάπης. Και επειδή με ρωτήσατε πρόσφατα πόσο χρόνο παίρνει περίπου για να δούμε αν ένας καινούριος άνθρωπος που γνωρίζουμε ίσως να είναι επικίνδυνος για να συνάψουμε σχέση μαζί του, θα έλεγα ότι δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβές χρονικό διάστημα, αλλά σίγουρα όταν κάποιος μπει στις πραγματικότητες, στις ρεαλιστικές δυσκολίες μιας σχέσης, τότε αρχίζει και αποδεικνύει τον πραγματικό του εαυτό. Η περίοδος του μήνα του μέλητος ή η περίοδος του βομβαρδισμού αγάπης μπορεί να διαρκέσει τρει μήνες εάν το νέο ζευγάρι στην μπορεί να πάει και έξι μήνες αν είναι από απόσταση. Συνήθως όμως μέσα στον πρώτο χρόνο ο καθένας δείχνει το ποιόν του, αλλά τι γίνεται, τι συμβαίνει. Ήδη έχουμε συνδεθεί με αυτό το παλιό πεδίο, με αυτό το τσογλάνι, ήδη έχουμε επενδύσει συναισθηματικά. Ως κοινωνία δίνουμε μεγάλη έμφαση στη διατήρηση των σχέσεων, πάση θυσία. Δηλαδή θεωρείται από την κοινωνία μας κάποιος ο οποίος καταφέρνει να διατηρήσει μια σχέση σε μεγάλο χρονικό διάστημα επιτυχημένος επειδή κατάφερε να μείνει στη σχέση και παραβλέπουμε ως κοινωνία το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο σπρώχνουμε πολλές φορές ανθρώπους να παραμείνουν σε κακοποιητικές σχέσεις και σχέσεις επικίνδυνες για να αποδείξουν στην κοινωνία, στον εαυτό τους, τους άλλους ότι είναι σοβαροί άνθρωποι. Συνεχώς έκανε ότι περνούσε από το χέρι του, για να με κάνει να νιώσω τόσο ξεχωριστή και σημαντική για αυτόν. Μεγάλες κινήσεις. Grand gestures, όπως λέγεται στα αγγλικά. Έκανε ότι περνούσε από το χέρι του, για να με κάνει να νιώθω τόσο ξεχωριστή και σημαντική για αυτόν. Για να σε πείσει ότι είσαι σημαντική και ξεχωριστή για αυτόν, ενώ στην πραγματικότητα επιδίωκε τα δικά του συμφέροντα. Για να δούμε ποια είναι αυτά. Άφησε τη δουλειά του τη ζωή του, την ανάπηρη μητέρα του σε άλλη πόλη και μετακόμισε στην πόλη που ζω εδώ για να μείνει μαζί μου. Βρήκε καινούρια δουλειά γιατί δεν άντεχε λεπτό μακριά. Εδώ θέλω να πω ότι πολύ πιθανόν ο τύπος αυτός να ήθελε να κάνει ένα upgrade στη ζωή του, μια αναβάθμιση στη ζωή του. Μπορεί και να είχε δουλειά, μπορεί και να μην είχε δουλειά προηγουμένως. Όταν γνώρισε την κοπέλα αυτή, το βρήκε ως ευκαιρία για να αλλάξει πόλη, να απομακρυνθεί και από την ανάπηρη μάνα του πίσω στη φρόντιζε, να πάει να μείνει μαζί με αυτή την κοπέλα, να τη κατσικωθεί, να πάει να μείνει σε ένα σπίτι που είχε η κοπέλα, χωρίς να πληρώνει νίκαιο, χωρίς να έχει έξοδα. Να ανησυχούμε όταν βλέπουμε κάποιον να είναι ιδιαίτερα πρόθυμος να παρατήσει τη ζωή που είχε μέχρι τότε για να έρθει άμεσα να ζήσει μαζί μας. Είναι ανησυχητικό αυτό. Τον έβαλα στο σπίτι μου με τα παιδιά μου, τους γονείς μου, τους φίλους μου. Εννοείς ότι τον έμπασες μέσα στη ζωή σου, συγκατοικήσατε, το γνώρισαν και τα παιδιά σου, το γνώρισαν και οι γονείς σου, το γνώρισαν και οι φίλοι σου. Όλοι τον λάτρεψαν, μάλιστα έκανε love bombing σε όλο το οικογενειακό και φιλικό σου περιβάλλον. Μου έλεγαν πόσο τυχερή είμαι που βρήκα αυτόν τον τόσο υπέροχο άνθρωπο που μας λατρεύει όλους, μάλιστα. Είναι ανησυχητικό ένα καινούριος άνθρωπος που γνωρίζουμε να μπαίνει πολύ δυναμικά στη ζωή μας, να κάνει take over, να καταχτά τα παιδιά μας, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, να κάνει υπερπροσπάθεια, ούτως ώστε να φανεί ως ένας πολύ ερωτευμένος άνθρωπος, ένας πολύ αφοσιωμένος άνθρωπος και να μας κάνει και εμάς να φανούμε ως τυχεροί που βρήκαμε το κελεπούρι. Η αρχή του κακού ξεκίνησε πριν δυόμιση χρόνια, μάλιστα στους έξι μήνες ξεκίνησε λοιπόν η αρχή του κακού. Όταν ξεκίνησε ξανά τη φαρμακευτική του αγωγή για την κατάθλιψη, την οποία μου ανέφερε ότι είχε, κατάθλιψη δηλαδή, αλλά την είχε σταματήσει όταν βρήκε εμένα, το άλλο του μισό. Είναι εντελώς επικίνδυνο και εντελώς λανθασμένο, όταν ξεκινάμε μια καινούρια σχέση ή όταν ερωτευόμαστε να σταματούμε την όποια αγωγή παίρνουμε από ψυχίατρο. Είναι λάθος αυτή η αντιμετώπιση. Δηλαδή με αυτό που έκανε αυτός ο τύπος, σαν να σου έλεγε ότι εσένα σε θέλω και για τον καταθλιπτικό μου σε θέλω και για να μου θεραπεύσει την κατάθλιψη μου. Και ο έρωτας δεν θεραπεύει ποτέ και σε καμία περίπτωση την κατάθλιψη. Όταν λοιπόν ξεκίνησε ξανά τα αντικαταθλιπτικά του, στήσει μηδέν. Τέσσερα θαυμαστικά. Δεν είχε σεξουαλική επιθυμία. Και μου έλεγε ότι για όλα αυτά η φαρμακευτική αγωγή τη κατάθλιψη. Εδώ θέλω να πω ότι δεν αντιμετωπίζουν όλοι οι άνδρε που λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα σεξουαλική δυσλειτουργία και κυρίω στιτική δυσλειτουργία. Υπάρχουν κάποιε περιπτώσει οι οποίε αναφέρουν an overall sexual dysfunction, μια γενικότερη σεξουαλική δυσλειτουργία, όμω σχετικέ μελέτε δείχνουν ότι δεν είναι σε όλους τους ασθενείς, δεν είναι σε όλα τα φάρμακα που συμβαίνουν αυτές οι παρενεργίες και ότι πολύ συχνά ένας άνθρωπος έχει μειωμένη σεξουαλική επιθυμία προτού πάρει τα αντικαταθλιπτικά, η οποία μπορεί να είναι και ένα σύμπτωμα της κατάθλιψης στην οποία προσπαθούν να θεραπεύσουν τα αντικαταθλιπτικά ή να είναι ένα ζήτημα άλλο δικό του. Σίγουρο όμως εάν ένας άνδρας λαμβάνει αντικαταθλιπτική θεραπεία και παρατηρεί είτε δυσκολία στήσης ή πλήρη αδυναμία στήσης, είτε μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, είτε δυσκολία εξπερμάτιση, γιατί κάποιοι άνδρες που παίρνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα αναφέρουν ότι έχουν μια χαρά στήση, μια χαρά λειτουργικότητα. Απλώ καθυστερούν και δυσκολεύονται να εξπερματίσουν. Εάν ένα άνδρας αντιμετωπίζει τέτοιε παρενέργειε, τότε πρέπει να το συζητήσει οπωσδήποτε με το ψυχίατρο που του χορηγεί τα φάρμακα και να δουν πώ θα το διαχειριστούν. Πολλέ φορέ μπορεί κάποιο να μην παίρνει μόνο αντικαταθλιπτικά, να παίρνει και ένα άλλο φάρμακο, όπω για παράδειγμα ένα αντιπερτασικό, το οποίο να έχει ω παρενέργεια τη θετική τη λειτουργία ή να χρειάζεται να μορφοποιήσει, να τροποποιήσει τη δόση του αντικαταθλιπτικού ψυχίατρου ή να προσθέσει κάποιο άλλο φάρμακο το οποίο να βοηθήσει στην απάλληψη σεξουαλικών δυσλειτουργιών. Σίγουρα, εάν έχουμε μια παρενέργεια, πάμε οπωσδήποτε πρώτα στο γιατρό μας και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Τι κάνει όμως αυτός. Στις μηδέν λες, τι έκανε μάλλον, στη μηδέν δεν είχε σεξουαλική επιθυμία και μου έλεγε ότι για όλα αυτά η φαρμακευτική αγωγή της κατάθλιψης. Και εγώ δίπλα του με υπομονή και κατανόηση. Μετά ήρθε το αίσθημα της απόρριψης και θύμωνα με αυτό το θέμα. Κοίταξε, το να σου πει ο άλλος, ξέρεις, δεν έχω σεξουαλική επιθυμία και δεν έχω στήσει επειδή παίρνω αντικαταθλιπτικά και δεν πάει να το δει και ο ψυχίατρος του και ένας ουρολόγος που εξειδικεύεται σε θέματα σεξουαλικής δυσλειτουργικότητας, τότε δεν είναι εντάξει. Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για να επιλύσει το πρόβλημα. Μου υποσχόταν ότι θα το φρόντιζε. Ξεκινούσε ψυχοθεραπείες και στη δεύτερη φορά τα παρατούσε. Απλώς για να μου κλείσει τα μάτια. Μετά ξανά και ξανά η ίδια ιστορία. Είμαι σίγουρη σε αυτό το σημείο που διαβάζω την επιστολή της φίλης ότι ο τύπος αυτός είχε προβλήματα σεξουαλικής λειτουργικότητας και προτού τη γνωρίσει και προτού α, ξεκινήσει καταθεπτικά φάρμακα και ούτω καθεξής. Μετά ξανά και ξανά η ίδια ιστορία. Με χειραγωγούσε λέγοντάς μου συνεχώς πόσο με αγαπά πόσο καλός άνθρωπος είμαι ότι επιτέλους βρήκε μια οικογένεια και λέει στην παρέθεση φίλοι, ο πατέρας του εξαφανίστηκε όταν αυτός ήταν μικρός και η μητέρα του ήταν απόν, απούσα στο μεγάλωμά του, ζούσε τη ζούλα της η, γνωστή επίκληση στο συνέστημα ενώ σε βάλω του ναρκισιστή ο οποίο λέει τα προβλήματα του για να επισύρει προσοχή να επισύρει συμπάθεια από τα θύματα του και να μην αναγκαστεί να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του. Μετά εγώ, από τη μεγάλη μου πρώτον ανασφάλεια, μήπω χάσω το κελεπούρι, του είπα: Οκ, okay, τέρμα οι συζητήσει για σεξ και ας αφήσουμε τη σχέση μας έτσι απλή. Εξάλλου πλέον, ούτε εμένα με ελκύει σεξουαλικά πλέον. Όταν του το πες αυτό, εξάλλου πλέον, ούτε εμένα με σεξουαλικά πλέον, νομίζω ότι ένα κομμάτι σου ήθελε να τον χτυπήσει εκεί που πονούσε. Εδώ εσύ του έριξες μια μαχαιριά η οποία φαντάζομαι έχει να κάνει με το ότι βίωνε απόρριψη από το γεγονός ότι αυτός σου παρουσίαζε το πρόβλημα αλλά δεν έκανε κάτι για να το επιλύσει. Εάν έχουμε ένα σύντροφο ο οποίο δεν έχει σεξουαλική επιθυμία, έχει αδυναμία στήσει, μα λέει το πρόβλημα είναι ήταν αντικαταθλιπτικά, αλλά δεν κάνει κάτι για να το επιλύσει, είναι αναπόφευκτο να νιώθουμε ότι εμεί δεν είμαστε ελκυστικοί σε αυτόν τον άνθρωπο και γι' αυτό δεν κάνει κάτι για να επιλύσει το πρόβλημα ή και γι' αυτό έχει το πρόβλημα της σεξουαλική σεξουαλικής διέγερσης. Όταν λοιπόν του είπες ότι ούτε σένα σε ελκύει σεξουαλικά πλέον, τον πλήγωσες. Φαντάζομαι και από αντίδραση. Εκεί νομίζω ήταν η μαχαιριά που πήρε ο Νάρκισος. Εγώ στη θέση σου θα έλεγα από τη στιγμή που έχεις σεξουαλική της λειτουργία και δεν κάνεις κάτι για να την επι... επιλύσεις, δεν έχει νόημα να έχουμε μια σχέση ερωτική χωρίς να κάνουμε σεξ και χωρίς να μιλάμε για το σεξ. Είναι δύσκολο, γνωρίζω, είναι δύσκολο όταν φτάσεις και συνδεθείς με κάποιον, όταν φτάσεις και τον παρουσιάσει στην οικογένεια σου, όταν αυτός ο κάποιο δημιουργήσει σχέσεις με τα παιδιά σου, με τους γονείς σου, με τους φίλους σου, είναι δύσκολο να τι να τους πεις όλους αυτούς ήταν αυτό το κελεπούρι αλλά τώρα δεν του σηκώνεται του πέσε και γι' αυτό χωρίσαμε είναι περίπλοκα τα πράγματα γι' αυτό είναι καλή ιδέα να καθυστερούμε πρωτού επισημοποιούμε μια σχέση να τη βιώσουμε τουλάχιστον 6 μήνες ενώ εσύ τη βίωσες από πιο νωρί και στους 6 μήνες βγήκε το πρόβλημα Εκεί νομίζω ήταν η μαχαιριά που πήρε ο Ναρκίσο. Σταμάτησε να ασχολείται μαζί μου ιδιαίτερα, έφευγε τακτικά για την πόλη του και βασικά συνειδητοποίησα ότι δεν ικανοποιούσε καμιά μου ανάγκη αν και έβλεπε ότι αυτό με πλήγωνε. Άρχισε να σε εκδικείται και με συναισθηματική παραμέληση. Σαν να μην έφτανε η σεξουαλική παραμέληση, ήρθε και η συναισθηματική παραμέληση. Και ξανάρχιζε η χειραγώγηση. Δηλαδή όταν εσύ απομακρύνουν και έδειχνε απογοητευμένη, άρχιζε ξανά να σου κάνει το λεγόμενο hovering. Προσπαθούσε να σε γυρίσει πίσω. Εγώ σε αγαπώ και δεν θέλω να σε χάσω και τέτοιες Παπαριές. Έτρεχε να φροντίσει δίθεν την άρρωστη μητέρα μου, γιατί την αγαπούσε πολύ, τάχα. Και θα ήταν πάντα δίπλα στη μάνα μου, οπότε το χρειαζόταν. Έκανε τη μάνα μου να εξαρτάται από αυτόν. Τη έδινε αμέριστη σημασία, έγκλημα. Δηλαδή χειραγωγούσε τη μάνα σου για να σε κάνει σένα ό,τι θέλει. Μέχρι την τελευταία μέρα, πριν το τελειώσω εγώ επιτέλου, μου έλεγε πόσο υπέροχο άνθρωπο είμαι και αφού του έστειλα με μήνυμα να του πω ότι τελειώσανε όλα, εκεί έπεσαν οι μάσκες. Πρώτα πέφτει το τέτοιο και μετά πέφτουν και οι μάσκες. Έβγαλε τόση κακία και απαξίωση απέναντί μου, λες και δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή του. Με έκανε να νιώσω σκουπίδι. Αυτό κάνει ο ναρκισιστή. Όταν καταλάβει ότι πλέον δεν μπορεί να σε έχει, σε απαξιώνει πλήρω. Σε κάνει discard, σε πετάει. Και στο καπάκι μου παραδέχθηκε ότι ήδη μιλούσε με μια άλλη κοπέλα λίγο πριν χωρίσουμε εμείς. Και εγώ τώρα αυτομαστιγώνομαι. Μυρικάζω όπως είπες και εσύ όλο αυτό που έζησα που ήταν ένα ψέμα. Τρία χρόνια είχα αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου. Του προσέφερα τα πάντα κι εγώ και οι γονείς μου. Με στέρεψε. Και όταν του είπε η κόρη μου μετά που χωρίσαμε ότι η γιαγιά είναι στενοχωρημένη και έβγαλε έρπη ζωστήρα από τη στενοχώρια τη, η απάντηση του ήταν απλώ ένα οκ. Okay. Γιατί έχω την εντύπωση ότι είσαι πολύ στενά συνδεδεμένη και με του γονεί σου και όλοι μαζί οικογενειακώ τον πιάσατε το γαμπρό. Όσο για μένα, η τελευταία κουβέντα που του είπα, άντε, έφυγε από εδώ, φτάνει, κανεί, φύγε. Τώρα προσπαθώ να μαζέψω τα κομμάτια μου γιατί έπαθα πολύ μεγάλο σοκ. Όμως είμαι δυνατή και θα τα καταφέρω. Ήθελα απλώς να μοιραστώ μαζί σου αυτή την ιστορία και ίσως αν τη δημοσιεύσεις να βοηθήσουμε ώστε να μην υπάρξουν άλλα θύματα αυτής της σοβαρής ασθένειας. Δηλαδή δεν είναι ασθένεια, είναι επιδημία ο ναρκισισμός. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σε έχει πάντα καλά. Και εγώ τη ρώτησα κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Λέει, εις, τη ρώτησα αν η στήση του ήταν καλή στην αρχή. Γιατί αυτός παρουσίασε ότι μετά που ξαναξεκίνησε τα αντικαταθλιπτικά είχε προβλήμα με τη στήση. Η στήση από την αρχή δεν ήταν normal. Και ήταν κάτι που πρόσεξα από την πρώτη μας επαφή. Αυτό το έριξε στο άγχος ότι ήθελε να με ικανοποιήσει και αυτό δίθεν τον άχωνε γι' αυτό δεν ήταν εντάξει στήση του. Όταν σταμάτησε το χάπι ήταν αρκετά ενεργητικός αλλά με πολύ νερό σεξ. Μηχανικό θα έλεγα. Α, όταν κάνατε για πρώτη φορά έπαιρνε αντικαταθλιπτικά. Άρα εσύ του είπες τι γίνεται και στήσει σου δεν είναι καλή και το έριξες το χάπι, το έριξες το άγχος κλπ. Και όταν σταμάτησε το χάπι ήταν αρκετά ενεργητικός αλλά με πολύ νερό σεξ. Ίσως σεξ χωρίς συνέστημα, μηχανικό λες θα έλεγα. Και γενικά ήταν ασεξουαλ. Ποτέ δεν ήταν παθιασμένο του σεξ μαζί του. Δεν είχε δηλαδή πάθος και ρομαντισμό. Άλιστα. Άλιστα. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι δεν είναι εντροπή για έναν άνδρα ή για μια γυναίκα να βιώνει μια σεξουαλική δυσλειτουργία. Άνθρωποι είμαστε, το σώμα μας είναι άμεσα συνδεδεμένο με το ψυχισμό μας, τα συναισθήματα μας, αυτά που βιώνουμε μπορεί να επηρεάζουν και τη σεξουαλική μας λειτουργικότητα. Το θέμα με τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες είναι ότι μεγάλο μέρος των αιτιών είναι ψυχολογικής φύσεως, ψυχογενούς φύσεως. Υπάρχουν φυσικά και πολλές αιτίες οι οποίες είναι φύσικα, οι οποίες έχουν να κάνουν με συνθήκες σωματικές ή με κάποια ασθένεια ή με τη θεραπεία κάποιες ασθένειες, είπα και προηγουμένως ότι κάποια αντιπερτασικά φάρμακα ευθύνονται και σεξουαλικές δυσλειτουργίες και αισθητικές δυσλειτουργίες σε άνδρες. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό να έχουμε μειωμένη ερωτική σεξουαλική διάθεση, να έχουμε δυσκολία στήσης, αδυναμία στήσης, να έχουμε αδυναμία ολοκλήρωσης, διαταραχέ σεξουαλική λειτουργία μπορούν να παρατηρηθούν και σε άντρε και σε γυναίκε. Και δεν είναι ντροπή. Αν ένα άνθρωπο έχει ένα τέτοιο θέμα υγεία, τότε το πρώτο, πρώτο, πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να ζητήσει, να αναζητήσει ιατρική και ψυχολογική βοήθεια. Και πολλές φορές η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων γίνεται με συνεργασία ψυχολόγου. Και αν είναι δυνατόν ψυχολόγου που να έχει κάποια μετεχπαίδευση στη σεξουαλική υγεία και ψυχιάτρου, αν ο άνθρωπος παίρνει κάποια φάρμακα, συνταγογραφούμενα από ψυχέτρου και ουρολόγου, γυναικολόγου αντιστοίχω που να έχει πάλι εξειδίκευση σε θέματα σεξουαλικής υγείας. Πάμε πρώτα στο γιατρό. Δεν πάμε στο τέρι μας να μας γιατρέψει από την όποια σεξουαλική δυσλειτουργία μας. Σε καμία περίπτωση. Γιατί ο σύντροφο μα ή η σύντροφο μα δεν είναι ιατροί, δεν είναι ψυχολόγοι, δεν είναι θεραπευτέ και δεν υπάρχει τρόπο να το πάρουν άλλο από τον προσωπικό τρόπο. Από τη στιγμή που ο ή σύντροφο μου έχει σεξουαλικό πρόβλημα, σημαίνει ότι εγώ δεν τον την ελκύω αρκετά και ούτω καθεξής. Όχι να πηγαίνουμε και ένα βήμα παρακάτω και να φορτώνουμε το σεξουαλικό μας πρόβλημα και τη σεξουαλική μας δυσλειτουργία στον άλλον. Να τον κάνουμε να νιώθει υπεύθυνο. και ότι αυτός φταίει που εμείς έχουμε σεξουαλική δυσλειτουργία. Ή να το μιάνουμε τον άλλον στο φιλότιμο, αν με αγαπάς θα δεχθείς το πρόβλημα μου. Ή ακόμη και σε σημείο να πει ο άλλος είναι εντάξει ας έχουμε μια σχέση χωρίς σεξ. Δεν έχει νόημα να έχεις μια ερωτική σχέση στην οποία να μην υπάρχει σεξουαλική επαφή. Δεν έχει νόημα. Πώς γίνεται να έχεις μια ερωτική σχέση και να απαιτήσει από τον άλλο είτε άμεσα είτε έμμεσα εις η ερωτική σας σχέση να μην έχει σεξουαλικό κομμάτι. Είναι πολύ βασικό το σεξουαλικό κομμάτι σε μια ερωτική σχέση. Είναι απαραίτητο. Δεν είστε φίλοι. Αυτό που διαφοροποιεί μια ερωτική σχέση από μια φιλία είναι το σεξουαλικό το ερωτικό κομμάτι. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για να θυσιάσουμε το σεξουαλικό κομμάτι μιας σχέσης επειδή ο άλλος ή άλλη δεν πάει να λύσει το πρόβλημά του ιατρικά, ψυχολογικά και ούτω καθεξής. Και είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό των αρκισιστών των ευάλωτων αρκησιστών όπως ήταν αυτός ο τύπος να χρησιμοποιούν ακόμη και το πρόβλημα της σεξουαλικής της του, τους για να χειριστούν το τέρι τους για να το αποπροσανατολίσουν για να το τρελάνουν να του κάνουν gaslighting και ούτω καθεξής. Και δεν είναι απορία άξιων που ένας τύπος που δεν του σηκωνόταν και δεν είχε σεξουαλική επιθυμία βρήκε την επόμενη γκόμενα προτού τον στείλει με συνοπτικές διαδικασίες η προηγούμενη και με πόσο θράσος και με πόσο δικαιωματισμό και με πόση αλαζονία πάει ένας άνθρωπος που ξέρει τον εαυτό του, ξέρει ότι έχει σεξουαλικό πρόβλημα, πάει να εισβάλλει στη ζωή μιας γυναίκας, να γνωρίσει τους γονείς της, τα παιδιά της, τους φίλους της, να κατοικοεδρεύσει στο σπίτι της, να κατσικωθεί στο σπίτι της και να το παίζει τρελίτσα μετά. Είναι θράσος αυτό το πράγμα. Δεν αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου. Γνωρίζω ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Ίσως επειδή είμαι παλιά αρσενικό ή επειδή υποσυνείδητα γνωρίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος για τη σεξουαλική μου δυσλειτουργία και για την κατάθλιψή μου. Γιατί ξέρω περίπτωση την οποία είχα δει θεραπευτικά στο γραφείο που ο άνδρας είχε χρόνιο πρόβλημα σεξουαλική είχε χρόνιο πρόβλημα δυναμία στήση, ο οποίο όταν έκανε πολύ καιρό ψυχοθεραπεία, συνειδητοποίησε ότι καταπίεζε τη φύση του για όλη του τη ζωή. Ότι είχε γεννηθεί ομοφιλόφιλο και όχι ετεροφιλόφιλο, αλλά καταπίεζε τον εαυτό του να ζει ω ετεροφιλόφιλο. Δεν έδινε δηλαδή στον εαυτό του καμία ευκαιρία να είναι ομοφιλόφιλο. Οπότε, εφόσον είχε σχέσει με γυναίκε, και το φίλο που τον έλκυε ήταν οι άνδρες, δεν είχε ούτε σεξουαλική επιθυμία, ούτε στήση. Δεν λέω ότι όλοι οι άνδρες που έχουν αδυναμία στήσης είναι κρυπτομοφιλοφίλοι, δεν το λέω αυτό. Λέω όμως ότι υπήρχε περίπτωση την οποία χειρίστηκα θεραπευτικά που καταλήξαμε σε αυτό. Και ο άνθρωπος εκείνος επειδή δεν ήταν αρκησιστής και δεν ήταν εναντιωματικός χαρακτήρας όταν αναγνώρισε το πρόβλημά του, μίλησε με ειλικρίνεια και εντυμότητα στη σύντροφό του. Παραδέχτηκε ότι ο λόγο για τον οποίο δεν μπορούσα να λειτουργήσω μαζί σου σεξουαλικά δεν ήταν επειδή εσύ δεν είσαι ωραία γυναίκα, ή δεν είσαι ελκυστική, ή επειδή υπήρχε κάποιο πρόβλημα από τη δική σου την πλευρά. Ο λόγο που δεν μπορούσα να λειτουργήσω είναι ίδιο με τον λόγο που δεν μπορούσα να λειτουργήσω σε προηγούμενε μου σχέσει με γυναίκε, επειδή εγώ είμαι ομοφυλόφιλο και δεν το παραδεχόμουν. Και τώρα βρήκα το θάρρο να το παραδεχτώ. Σπάνια περίπτωση. Διαμάντι. Δεν συναντά συχνά τέτοιου ανθρώπου, οι οποίοι όταν έρχονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα του να αναγνωρίζουν το πρόβλημα του και να λαμβάνουν δράση και να λαμβάνουν την ευθύνη. Λοιπόν, φίλοι, γλίτωσε. Όμω, αυτή η περιπέτεια σου δείχνει ότι χρειάζεται να δουλέψει με τον εαυτό σου και ήδη έχει αρχίσει να το κάνει και χαίρομαι γι' αυτό για να σταματήσεις να είσαι τόσο ευάλωτη στη χειραγώγηση και εύπιστη στο να ακούς παραμύθια έβιχα. Ήρθε ξαφνικά από μια άλλη πόλη ένας άνδρας που άφησε τα πάντα για σένα, που άλλαξε δουλειά, που ήρθε να καθίσει στο σπίτι σου, που άρχισε να καλοπιάνει όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι αυθεντικότητα αυτό. Δεν είναι δυνατόν ένα άνθρωπο που μπαίνει στη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου να γουστάρει όλου του ανθρώπου που γνωρίζει. Δεν είναι. Σημαίνει ότι προσποιείται. Δεν γίνεται κάποιο μόλι μα γνωρίσει να μα ερωτευτεί εμά κατάφορα, να λατρέψει του γονεί μα, να λατρέψει τα παιδιά μα, να μα βλέπει όλου τέλειου, όλου ιδανικού, να μα ανεβάζει στα ουράνια, να μα κάνει τρελό love bombing για να μα πετάξει μετά ξαφνικά στη γη όταν πλέον να μας πετάξει, να μας κάνει discard όταν πλέον δεν του είμαστε χρήσιμοι και όταν πλέον δεν καλύπτουμε τι ανάγκε του και δεν του δίνουμε να αρχίσει στην τροφοδοσία. Και κόβω το κεφάλι μου ότι και η επόμενη που βρει και το επόμενο θύμα μετά από σένα θα είναι επίση εργατική και τιμία γυναίκα και αυτό δημιουργείται. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μια πραγματική αληθινή σχέση έχει προβλήματα αλλά τα προβλήματα αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη να τα επιλύσουν και οι δύο σύντροφοι. Δεν γίνεται σχέση στην οποία να προσπαθεί μόνο ο ένας. Να φέρνει προβλήματα ο ένας και να κάνει υποχωρήσει ο άλλος για να λύσει τα προβλήματα του ενός. Πολλές καμπανάρες είχε μέσα αυτό το βίντεο. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω παρόμοιες εμπειρίες, αν σας έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Γιατί είχαμε κάνει ξανά ένα βίντεο, θυμάστε, για, το σεξου... για τον και σεξουαλικό δυσλειτουργικό τσιγκουνονάρχησο. Δεν θυμάμαι πότε το είχαμε κάνει αυτό το βίντεο. Θα το βρω να βάλω στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο. Είναι καρμπόν όλα αυτά τα πράγματα. Και σίγουρα, ένα άνδρα που έχει σεξουαλική δυσλειτουργία και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του να πάρει τον εαυτό του να το θεραπεύσει δεν κάνει για σχέση. Όχι επειδή έχει θέμα με το να του σηκωθεί και να του διατηρηθεί σηκωμένο και το να τελειώσει. Επειδή δεν σέβεται το τέρι του, το οποίο δικαιούται μέσα σε μια ερωτική σχέση να έχει και σεξουαλική ζωή και ερωτισμό. Δεν γίνεται. Εγώ έχω πρόβλημα και να με αποδεχτεί όπως είμαι. Και πόσο θράσος να πηγαίνει στην επόμενη πρωτού το χωρίς η κοπέλα αυτή. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι γνωρίζει ότι τη δυσλειτουργεί, αλλά το αποκρύβει στην αρχή προκειμένου να μαζεύει νέα θύματα. Ναι, είναι καμπάνα η σεξουαλική δυσλειτουργία όταν δεν την παρουσιάζει όπω ακριβώ είναι ο άλλο και όταν δεν αναλαμβάνει την ευθύνη προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα. Και εγώ θα έλεγα: Αν κάποιο έχει σεξουαλική δυσλειτουργία και είναι single... δεν θα λύσει το πρόβλημα με το να κάνει σχέση. Θα λύσει το πρόβλημα με το να αναζητήσει θεραπεία από ουρολόγο γυναικολόγο αναλόγως του, του προβλήματος ενώ μια γυναίκα που έχει σεξουαλική δυσλειτουργία θα πάει σε έναν ουρογυναικολόγο ή ουρογυναικολόγο ένας άνδρας που έχει σεξουαλική δυσλειτουργία θα πάει σε έναν ουρολόγο ή ανθρολόγο σε ψυχολόγο αν χρειάζεται ψυχίατρο και όταν καθεξής λύνουμε το πρόβλημα μας με τους γιατρούς δεν ξεπερνάμε τα σεξολογικά μας προβλήματα δημιουργώντα σχέσει και πιάνοντα νέα θύματα αλλά είναι πολλά τα ωφέλη, Άρη, είναι πολλά τα ωφέλη της ναρκισιστικής τροφοδοσίας που παίρνει ένας ευάλωτος ναρκισιστής όταν έχει μια γυναίκα να τον έχει στα οπα, μην τυχόν και στενοχωρηθεί το αγόρι που δεν του σηκώνεται. Εσύ γιατί να το περνά αυτό. ξανακούστηκε να πάει ο άλλος να κάνει ερωτική σχέση όταν ξέρει ότι σεξουαλικά δεν μπορεί να αποδώσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και ανευθυνότητα είναι και κακία είναι και εξαπάτηση είναι και ό,τι θέλεις. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Yeah.